Βλέπουμε λοιπόν την χαρακτηριστική αντίδραση των παιδιών και πάμε να συνομιλήσουμε με δύο μαθήτριες του Λυκείου της Πύλου. Τα παιδιά έστειλαν με έναν συγκινητικό τρόπο το όλο τους μήνυμα. Είναι η κυρία Ιωάννα Λαμπρακοπούλου και η Ζήνα Ρόκου. Καλησπέρα και στις δύο. Καλησπέρα. Είδαμε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. Αρχικά πώς αντιλαμβάνεστε όλοι εσείς την τραγωδία αυτή. Να ξεκινήσω με τον Ιωάννα, να μας πεις πώς αντιλαμβάνεσαι όλη αυτή την τραγωδία. Βλέπουμε ότι έχει σφίξει κυριολεκτικά η καρδιά, η ψυχή όλων. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει πλήξει όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος είναι πραγματικά συγκλονισμένος. Το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε κι εσείς πόσο σοκαρισμένοι είστε. Βλέπουμε εδώ η χαρακτηριστική έτσι φωτογραφία είναι από το γυμνάσιο της Πύλου. Να πούμε, Ζήνα, βάλατε τις τσάντες σας έτσι και σχηματίσατε με αυτόν τον τρόπο δύο μηνύματα, τα οποία ήταν το στήλο ταυτάσεις και όχι άλλα εγκλήματα. Ναι, θέλαμε να το κάνουμε όλο αυτό ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ως ένδειξη πένθους για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη χθες. Είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκλονισμένοι. Χάθηκαν τόσα νέα παιδιά, τόσοι άνθρωποι. Θα θέλαμε να στείλουμε τα συλληπιτήρια και κουράγιο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τις οικογένειές τους, τα αδέρφια τους, τους συγγενείς, τους φίλους. Και προσπαθήσαμε να στείλουμε με κάποια μηνύματα κουράγιο και δύναμη. Ξέρεις, νομίζω και οι δυο σας το αντιλαμβάνεστε. Είστε νέα παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, στην τρίτη ηλικίου. Ο καθένας θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση των παιδιών αυτών και φαντάζομαι και κατανοώ και τον δικό σας, έτσι, η δική σας τη λήψη. Πόσο έχει κλονιστεί και η δική σας έτσι, η καθημερινότητα. Και νομίζω ότι μιλάτε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Και Ιωάννα, φαντάζομαι ότι πολύ δύσκολα πια μπορεί κάποιος να καταφέρει να μιλήσει έτσι στα παιδιά ή να τους δώσει ελπίδα για το μέλλον όταν ζει σε μια χώρα που ακόμα και τα αυτονόητα της μεταφοράς, θα έλεγε κανείς, με έναν σιδηρόδρομο με το τρένο, δεν είναι αυτονόητα. Ναι, σίγουρα, γι' αυτό και όλη μας η δραστηριότητα σήμερα είχε ως σκοπό την αφύπνιση και της κυβέρνησης και των πολιτών, ώστε να πάρθουν πιο ασφαλέστερα μέτρα για τους πολίτες και ιδίως τους νέους, γιατί χάθηκαν αρκετά νέα παιδιά σε αυτό το περιστατικό και είναι πραγματικά θλιβερό. Και καταλαβαίνω και την δική σας έτσι, θλίψη και τη δική σας οδύνη. Και Ζήνα, τι είναι αυτό που θα θέλετε να δώσετε, να πείτε εσείς? Θα θέλαμε να περάσουμε κάποιο μήνυμα, όπως είπε και η Ιωάννα, να μην ξαναεπαναληφθεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα όλο αυτό που έγινε δεν μπορεί να ξεχαστεί. Το μόνο που θέλουμε να καταφέρουμε είναι να μην ξαναεπαναληφθεί κάτι τέτοιο. Οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Φαντάζομαι καταλαβαίνουμε πια πόσο σημαντικό είναι ένα μήνυμα, το στείλε μήνυμα όταν φτάσεις. Ορισμένες φορές μπορεί και οι γονείς σας και οι μητέρες σας και οι πατεράδες σας να το έχουν πει και όλοι να το λέμε. Αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία να ακούσουμε τη φωνή των παιδιών. Σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ.